γιατί έχουμε τον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη μαζί μας. Έτσι θα ολοκληρώσουμε την συζήτηση που έχουμε ανοίξει για τον Καποδίστρια. Πρέπει να γνωρίζετε, φάνηκε όμως αυτό και από τις εκπομπές που θα σας πω, ότι έχει θεολογική κατάρτιση μεγάλη, όπως έχετε αντιληφθεί και το παραδέχεστε πάρα πολύ στην επικοινωνία που έχουμε, και θα τον έχουμε εδώ και την Μεγάλη Τρίτη για να μιλήσουμε όχι για τον Καποδίστρια, αλλά θα μιλήσουμε πάνω στη Βδομάδα των Παθών και την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Αυτή τη συμφωνία κάναμε και έτσι θα πάμε όλη τη Μεγάλη Βδομάδα ως επιτοπλίστων πνευματικά. Αλλά τώρα θα επανέλθουμε στον Καποδίστρια. Πριν από τον Καποδίστρια όμως, θα θέλαμε να μας πει εάν ο κόσμος, οι πολίτες που συμμετέχουν στην Εκκλησία, ιδιαίτερα αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι, διότι αυτή είναι η λεγόμενη κουφή, δεν έχει ακολουθίες πέρα από προηγιασμένες, έτσι, λοιπόν, εάν ο κόσμος έχει την παιδεία για να βιώσει όλα αυτά, εάν καταλαβαίνει με απλά λόγια αυτά τα οποία γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Και όχι μόνο ο κόσμος, ο απλός, αλλά και οι κληρικοί. Η εβδομάδα αυτή λέγεται από την Εκκλησία μας προσφωνήσιμος. Πώς λέγεται Προσφωνήσιμος. Προσφωνήσιμος. Δηλαδή προσφωνεί, προετοιμάζει, προσκαλεί για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κουφή τη λέει ο λαός, γιατί δυστυχώς εμείς είμαστε κουφοί ως επιτοπλίστων στα όσα λέει η Εκκλησία μας, και γι' αυτό πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά και να σκεφτούμε καθά την κατ' επανάληψη προτροπή του Χριστού, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Τα αυτιά μπορεί να χρησιμεύσουν για να στερίζουν τα γυαλιά μας, να στερίζουν τα ωραία ενότια, τα σκουλαρίκια που βάζουν οι γυναίκες, τώρα και οι άνδρες, αλλά για να περάσουν τα θεία μηνύματα χρειάζονται αφύπνιση και τα εσωτερικά αυτιά του νοός μας και της ψυχής μας. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που ο πολλής κόσμος έχει επισημάνει ως πρόβλημα της πατρίδος μας, το πρόβλημα της παιδείας, έχει άμεση σχέση και άμεσο αντίκτυπο και στο εάν και κατά πόσον ακούμε, ενωτιζόμεθα και αξιοποιούμε αυτά που μας διδάσκει η Εκκλησία. Βεβαίως το θέμα της παιδείας είναι τεράστιο, έχουν μιλήσει προσωπικότητες, λόγοι, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι μέχρι τώρα συζητήσεις είναι περιφερειακές, περί το θέμα. Δεν είναι το θέμα. Ποτέ ο Έλληνας, και επιστρέφω στην αρχαιότητα για να μην θεωρηθούν αυτά που λέω ότι είναι αποκλειστικά παπαδίστικες κουβέντες, όπως λέει ο πολλής κόσμος. Επιστρέφω στην αρχαιότητα και θυμίζω στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούνε ότι οι πατέρες μας είχαν μεγάλη αγάπη και μεγάλη επίδοση στην παιδεία, γιατί ποτέ δεν διχοτόμησαν τον άνθρωπο. Τι εννοείται δεν διχοτόμησαν τον άνθρωπο? Ποτέ δεν διχοτόμησαν τον άνθρωπο σε ψυχή, σε πνεύμα και σώμα. Ποτέ δεν διχοτόμησαν τον άνθρωπο σε από ψυχοσωματική ενότητα, να τον κάνουν ένα απλώς εγκεφαλικό πτώμα. Από την αρχαιότητα οι πατέρες μας έλεγαν ότι η παιδεία προϋποθέτει το να είναι ο άνθρωπος βαθύτατα θρησκευόμενος.
Μάλιστα, ένας όχι απλός φιλόσοφος, που ο φιλόσοφος πολλές φορές λέει και τη δική του άποψη μόνο, αλλά ένας περιηγητής ο οποίος συγκέντρωσε όλες τις απόψεις και μας παρέδωσε τη συνισταμένη της ζωής, της σκέψεως, του πνεύματος των αρχαίων Ελλήνων, ο Παυσανίας, έχει μία πολύ χαρακτηριστική περικοπή. Μπορείς, λέει, επιών να είδεις πόλεις ατυχίστους, αβασιλεύτους, αίκους, αθέους όμως πόλεις και ανιερούς ούκαν είδεις. Μπορεί να βρεις πόλεις που δεν έχουν πολίτευμα, βασιλεία, δημοκρατία, που δεν έχουν πολλούς κατοίκους. Αλλά ποτέ δεν θα βρεις στην περιοχή της Ελλάδος, δεν θα βρεις πόλεις που είναι ανίερες και άθεες. Βεβαίως τότε οι αρχαίοι προγονείς μας δεν είχαν την πληρότητα της αληθείας, δεν είχαν την Θεία Αποκάλυψη, είχαν ψήγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει κάπου, «Τι εστί Πλάτων ημί Μωυσής Αττικίζων», τα ψήγματα που μετέφεραν οι αρχαίοι προγονείς μας από την Παλαιά Διαθήκη ήταν η βάση της θρησκευτικότητος των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι συνεχώς ζητούσαν κάτι ακόμη πιο τέλειο. Δεν αισθανόταν ότι έχουν πλήρως αξιοποιηθεί με αυτήν τη θρησκευτικότητα που είχαν, και γι' αυτό είχαν οικοδομήσει και ναό, το αγνώστο Θεό. Και με βάση αυτή τους την προσδοκία, ο Απόστολος Παύλος τους εδίδαξε τον αληθινό Θεό. Πώς εξηγείται όμως, ενώ οι αρχαίοι πρόγονοι, όπως λέτε, εδίδασκαν, και εγώ το βλέπω και μέσα στα κείμενα έτσι, τα διάφορα, και εσείς όπως το είπατε και πάρα πολύ, εδίδαξαν την προσέγγιση προς το Θείο, και μπορώ να πω και το έχω υποστηρίξει από εδώ, ότι προσέγγισαν έτσι ακόμα και το τριλαμπές της μίας θεότητος, χωρίς να είναι προφήτες, χωρίς να έχουν τη Θεία Αποκάλυψη, ήταν φιλόσοφοι, έτσι, ή ακόμα και στον Προμηθέα Δεσμότη έχουμε δει ότι προφητεύεται σε εισαγωγικά, για να μην υπάρξουν παρενέργειες, λέει θα έρθει ένας Θεός που θα είναι δικαιότερος από το Δία και θα τον βάλει στην άκρη και στη γωνιά. Αυτή είναι η πληροφορία της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα. Όπως ο μύθος του Δευκαλίωνα και της Πύρας. Είναι, λέει τι, έτσι, είναι, εγώ το ξέρω, αλλά για τον κόσμο. Είναι ακριβώς η περιγραφή του κατακλυσμού του Νόε. Μάλιστα. Που εσώθηκαν μόνο ο Δευκαλίων και η Πύρα. Και λένε πολλοί ότι υπάρχουν ομοιότητες στις θρησκείες, ο ένας έχει έτσι και αλλιώς, και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα η Εκκλησία έχει την αλήθεια. Είναι κλεμμένα αυτά, διότι ο κατακλυσμός του Νόε, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, συνδέεται και με τα προ και τα μετά. Ο μύθος Δευκαλίωνα και Πύρα δεν συνδέεται με τίποτα, είναι κάτι το ξεκάρφωτο. Γι' αυτό η ελληνική μυθολογία έχει αλήθειες, έχει πολύ σοφά πράγματα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Δεν απαρτίζουν μια ενότητα. Και αυτό και μόνο δείχνει ότι πήραν από διάφορες πηγές. Τώρα δεν είναι όμως ανοίγεται υπήρχε ένα κεφάλαιο. Πολλά κεφάλαια, γι' αυτό είπα από την αρχή. Μισό λεπτό. Θα ήθελα έτσι το ένα λοιπόν, έτσι να μου εξηγήσετε. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας διδάσκουν ότι πρέπει να πιστεύουμε σε Θεό. Πίστευαν αυτοί, προσέγγιζαν, προσπαθούσαν να βρουν τον αληθινό Θεό, το αγνώστο Θεό. Αλλά από την άλλη ανοίγεται και ένα άλλο κεφάλαιο. Και θα μας πούν κάποιοι οποίοι μας παρακολουθούν τώρα, έτσι θέλει να μας πει ότι στηρίζεται ο ελληνικός πολιτισμός στον εβραϊσμό. Και θα ήθελα να δώσετε μία απάντηση για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Σε προηγούμενη μας εκπομπή μου δόθηκε ευκαιρία να πω ποια είναι η αξία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες και ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης,
είναι του αυτού πνεύματος. Δηλαδή... Βεβαίως, οι άχοι της Παλαιάς Διαθήκης είναι άχοι, έρχονται σε επαφή με τον αληθινό Θεό. Οι αρχαίοι προγονείς μας, εκείνοι που σημάδεψαν, θα λέγαμε, την ιστορία μας και εξέβρασαν αυτή την προσδοκία με αποκορύφωμα τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, ο οποίος είχε επισκεφθεί σαφώς και τις πόλεις εκείνες όπου η Παλαιά Διαθήκη διδάσκεται, ασχέτως του ότι δεν ανέφερε από πού πήρε αυτές τις πληροφορίες, γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι είναι Μωυσής Αττικίζων ο Πλάτων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σημειωτέων είχε τέτοια κατάρτιση στην αρχαιοελληνική γραμματεία, ώστε όταν ο Αυτοκράτορας του εζήτησε να... Μάλλον ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης, ο καθηγητής του τότε Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, τον κάλεσε τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά για να αναλύσει ενώπιον του Αυτοκράτορος αλλά και όλης της τότε υψηλής πνευματικής κοινωνίας τον Αριστοτέλη,